άλλο άντρα πρωταγωνιστή πολύ ταλαντούχο, στο Θανάση Τσαλταμπάση, ο οποίο πρωταγωνιστή στη σειρά τη ΕΡΤ 1 στα Σύρματα, κάθε Παρασκευή που τη βλέπουμε. Μίλησε λοιπόν στο Χρήστο Λυσαία και αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι παντρεύτηκε την καλή του την αγοραστή Αλβανίτη. Θανάση, τι γίνεται εδώ στις φυλακές, θέλω να μου πεις. Εδώ κάνουμε τα γυρίσματα, το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων για τη σειρά μας τα Σύρματα. Επιστροφή στην τηλεόραση μετά από 6 χρόνια. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις το ναι? Κοιτάω σφαιρικά για να πάρω μια απόφαση. Είδα και έναν ρόλο που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα και ένα σύνολο που είχε πολύ ενδιαφέρον. Γιατί όσο καλός παίχτης και να είναι κάποιος, για να πετύχει ομάδα πρέπει όλοι να είναι καλοί. Σε σταματάει ο κόσμος στον δρόμο, τι σου λέει για τη σειρά φέτος? Εγώ έκανα ένα μπραφ έτσι πολύ ξαφνικά και γρήγορα και έγινα γνωστός πολύ άμεσα. Δηλαδή από τη μια μέρα που δεν με ξέρανε, την επόμενη με ξέρανε. Οπότε το βιώνω αρκετά χρόνια αυτό. Όμως νιώθω ότι περνώντας τα χρόνια αρχίζει και με αντιμετωπίζει αλλιώς και ο κόσμος. Υπάρχει κόσμος πια που μπορεί να γυρίσει είτε σε ένα κανάλι, είτε να πάει στον κινηματογράφο, είτε να έρθει στο θέατρο, γιατί εμπιστεύεται αυτά που κάνω. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Βλέπεις τα επεισόδια για να δεις τι πρέπει να βελτιώσεις, τι πρέπει να αλλάξεις στο πώς παίζεις? Πάντα. Πάντα. Με παρεξενεύει όταν ακούω κάποιους συναδέλφους να λένε ότι δεν το κάνουν. Δεν το κατηγορώ, δεν μπορώ να το καταλάβω όμως. Πάντα βλέπω και πάντα μαθαίνω. Πολλοί συναδελφοί σου αναλαμβάνουν την παρουσίαση εκπομπών. Εσένα είναι κάτι που θα σε ενδιαφέρει να κάνεις? Στο παρελθόν το είχα κάνει και φυσικά και είναι και κάτι που μου αρέσει. Έχουν υπάρξει προτάσεις όλο αυτόν τον καιρό? Πολλές. Και τώρα υπάρχουν κάποιες νήξεις. Μιλάω για τηλεπαιχνίδια. Αν είναι κάτι που θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, πιθανότατα θα το κάνω. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο πιο αυστηρός κριτής για σένα. Αρχικά ο εαυτός μου. Αυστηρός όμως είμαι με τον εαυτό μου χωρίς να αυτομαστιγώνομαι. Είμαι καλοπροαίρετος με τον εαυτό μου, αλλά είμαι αυστηρός. Από εκεί και πέρα οι κοντινοί μου άνθρωποι, οι πολύ κοντινοί μου, η γυναίκα μου, οι αδερφοί μου, οι γονείς μου. Θανάση, σε ενοχλεί που όλη την ώρα σε ρωτάνε αν θα παντρευτείς, γιατί δεν έχεις παντρευτεί με την αγοραστή? Έχω παντρευτεί. Έχεις παντρευτεί? Είναι κάτι που δεν ξέρω εγώ. Τώρα επειδή με ρώτησες το λέω. Έχεις καταφέρει πάντως να το κρατήσεις κρυφό από όλους? Ένα, με ρώτησες και στο απάντησα. Όταν με ρωτούσαν και δεν είχε γίνει, δεν απαντούσα ότι έγινε. Τώρα το λέω πρώτη φορά. Είναι κάτι που έχει γίνει πρόσφατα? Σχετικά ναι. Πόσο πρόσφατα? Παραπάνω δεν θα σου πω. Οπότε έχει γίνει το επόμενο βήμα? Δεν ήταν επόμενο βήμα αυτό. Ήταν μια φυσική εξέλιξη που μπορούσε και να μην γίνει, αλλά έγινε. Το περίμενα. Να μην γινόταν, είμαστε 15 χρόνια μαζί. 14 πόσα είμαστε, 14-15. Είναι τώρα ένα χαρτί. Πιο πολύ για μένα είναι για να αισθανθεί κι ο άλλος ασφάλεια με σένα και εσύ με αυτόν και λίγο να νιώσεις και ότι κάτι. Πώς να το πω. Ενώ δεν είναι τίποτα για μένα, είναι μια επισφράγηση. Δεν ξέρω. Έτσι αισθάνθηκα. Αισθάνθηκα πολύ ωραία που έγινε. Θανάση μου, να ευτυχίσετε όλα τα καλά. Μια φυσική εξέλιξη. Βέβαια, επειδή ήταν και πολλά χρόνια, πάντα γινόταν αυτή η ερώτηση και πρώτη φορά το αποκάλυψε. Λοιπόν, εγώ σημείωσα ότι το Γενάρη. Μπράβο, Χρήστο μου. Ο Χρήστος Λυσαίας έκανε μια επιτυχία. Το Γενάρη του 23, σε συνέντευξή του στην Ελένη Μενεγάκη, είχε πει ότι δεν είχαν παντρευτεί. Τον είχε ρωτήσει δηλαδή η Δήμητρα Καλφούτζη τότε. Φετινό. Και είχε πει κιόλας η Δήμητρα. Το Γενάρη του 23 είχε πει αυτό, γιατί το έψαξα να δω. Είχε πει κιόλας ότι ρε παιδί μου είναι ένα κλισέ αυτό στα ζευγάρια. Και λέει ναι, λέει, δεν θέλω να βάλω αυτό το κλισέ, λέει, στη σχέση μας, για να μην θεωρήσει ο ένας τον άλλον δεδομένο. Να λοιπόν πώς αλλάζουμε τα πράγματα. Μ' αρέσουν τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν έτσι το γάμο. Λέει, το κάναμε, θα μπορούσε και να μην γίνει, δεν ήταν απαραίτητο. Δική το κάναμε. Μετά από χρόνια. Ξέρεις τι, παιδιά, εκεί είναι η ουσία της σχέσης. Δεν είναι η ουσία να παντρευτείς, να κάνεις το γάμο. Το θέμα είναι είσαι καλά με τον άνθρωπό σου. 15 χρόνια είναι μαζί, άλλαξε κάτι, πιστεύετε, στην καθημερινότητά τους. Ότι αν θέλεις να φέρεις παιδιά, αν υπάρχουν ήδη. Τα παιδιά τα φέρεις και να μην υπάρχει γάμος. Πια δεν υπάρχει. Αν πας να συνεργαστείς με τον άλλον, αν υπάρχουν ήδη παιδιά. Δηλαδή δεν είναι όλες όλα αυτά μπορούν να γίνουν και να μην υπάρχει ο γάμος. Και με τα σύμφωνα και μετά. Τώρα όντως τα παιδιά είναι μαζί έναν αιώνα δηλαδή. Βέβαια. Εγώ σε αυτό είμαι πολύ παραδοσιακή. Ναι. Ναι, όχι. Το ακούω κι αυτό. Δηλαδή μια σχέση να καταλήγει στο γάμο. Μια σχέση να καταλήγει. Και εμένα μου αρέσει. Είμαι ρομαντική κι εγώ σε αυτό. Και εγώ, μα δεν είναι ρομαντικό αυτό. Δεν το κυνηγάω και δεν το επιδιώκω το γάμο. Θεωρώ ότι αν έχεις μια σχέση και προχωρήσεις, πρέπει να το κάνεις και αυτό. Καλά, ο καθένας όπως το αισθάνεται. Τη γνώμη μας λέμε τώρα. Ναι, όμως είπε και αυτός, ο οποίος το καθυστέρησε πάρα πολύ. Σου λέει για μένα δεν σήμαινε κάτι. Δεν το επιδίωκα. Όμως μετά έρχεται και σου λέει είναι και κάτι. Όταν το έκανε,
ένιωσε αυτή την ομορφιά. Δηλαδή, σου λέει, είναι μια επισφράγηση, αισθάνθηκα ωραία που έγινε. Εν τέλει, δεν ήταν δηλαδή ότι α, δεν χρειάζεται καθόλου. Προφανώς είναι κάτι, γιατί αν αυτό το πράγμα σταματήσει να υπάρχει, πρέπει να απεμπλακείς από αυτό το κάτι. Οπότε είναι κάτι. Εγώ θέλω να πω επίσης και κάτι ακόμη που μου έκανε εντύπωση. Μπράβο, Θανάση. Μάλλον, ποιο κανάλι τον έχει βολιδοσκοπήσει για να κάνει τηλεπαιχνίδι. Γιατί λέει πολλά. Ότι υπάρχουν νήξεις. Πολλά, τώρα. Δύο, τρία. Ο Θανάσης είχε παρουσιάσει τηλεπαιχνίδι στο Μέγκα πριν από πολλά χρόνια. Σου. Μιλάμε το 2009-2007. Δεν θυμάμαι αυτό. Ναι, πριν από πολλά χρόνια. Και στην Κοζάνη, νομίζω, παρουσίαζε παλιότερα κάτι άλλο. Έλεγε, ήμουν η φίρμα του χωριού εκεί πέρα. Το έλεγε ο ίδιος. Ναι. Σε τοπικό κανάλι. Ναι, Κοζάνη. Πάντως, αν θέλεις να κρύψεις κάτι. Τελικά μπορείς. Άνετα. Θα σας πω γιατί. Γιατί στο καμαρίνι, όταν ήρθε η αρχιστάκτρια μας η Αγγελική και μου λέγαμε πάνω κάτω τα θέματα και μου ανέφερε ότι έχει παντρευτεί, μέσα στο καμαρίνι, ας πούμε, μου λένε ναι, το ξέρουμε. Άνθρωποι που δεν είναι δημοσιογράφοι. Ναι. Θέλω να πω ότι ήταν γνωστό. Εκεί που έπρεπε να γίνει και τα λοιπά. Αλλά όλοι το σέβονται και δεν κάθισε κανείς να βγάλει την είδηση. Ούτε στο παρότι είναι και μια ευχάριστη είδηση και καλή και κάποια στιγμή. Μπράβο που δεν είστε κατίνες. Μαρτυριά.